Η μάχη του Ρίμινι ήταν η σημαντικότερη επιχείρηση του ελληνικού στρατού στο μέτωπο της Ιταλίας στην τελική φάση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την αποκαλούμενη επιχείρηση Ελέα έφερε σε πέρας η τρίτη ελληνική ορεινή ταξιαρχία, η οποία δημιουργήθηκε στον Λίβανο την 1η Αυγούστου του 1944 με διοικητή τον συνταγματάρχη πεζικού Θρασίβουλο Τσακαλώτο και συνολική δύναμη 3.377 άνδρες. Η ταξιαρχία μεταφέρθηκε στην Ιταλία και έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις που έκριναν την ήττα της Βέρμαχτ. Η κυριότερη από αυτές ήταν η κατάληψη του Ρίμινι. Μετά την κατάληψη της Ρώμης από τα συμμαχικά στρατεύματα, οι γερμανικές δυνάμεις που στάθμευαν στην Ιταλία συμπτύχθηκαν επί της γοτθικής αμυντικής γραμμής που εκτινόταν από την Πίζα έως το Ρίμινι στις ακτές της Αδριατικής. Την εκτέλεση της επιχείρησης Ελιά ανέλαβαν η 5η Αμερικανική στρατιά υπό τον αντιστράτηγο Μάρκ Κλάρκ στο δυτικό τομέα και η 8η Βρετανική στρατιά υπό τον αντιστράτηγο Σερ Όλιβερ Λις στον ανατολικό τομέα, ο οποίος εκτινόταν έως την Αδριατική θάλασσα. Στην 8η Βρετανική στρατιά είχε ενταχθεί η 3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία, αποτελούμενη από 3 τάγματα πεζικού με διοικητή τον συνταγματάρχη Θρασίβουλο Τσακαλώτο. Η ταξιαρχία μεταφέρθηκε στον Τάραντα στις 11 Αυγούστου 1944 και από εκεί σιδηροδρομικός στο χωριό Κατόλικα, 20 χιλιόμετρα νοτίως του Ρίμινι, όπου από τις 8 Σεπτεμβρίου ανέλαβε τον παραλιακό τομέα, ενταχθείς αρχικά υπό τις διαταγές της 2ης Νεοζηλανδικής Μεραρχίας και στη συνέχεια υπό την 1η Καναδική Μεραρχία. Το ίδιο βράδυ αλλά και στις 10 Σεπτεμβρίου βρέθηκε κάτω από εχθρικά πυρά, τα οποία απέκρουσε επιτυχώς. Από τις 13 Σεπτεμβρίου η ελληνική ταξιαρχία πέρασε στην αντεπίθεση. Υποστηριζόμενη από το πυροβολικό και τα τεθωρακισμένα των συμμάχων, είχε ως αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη της πόλης του Ρίμινι. Η Γερμανία μείνονταν λυσοδός, αλλά η ελληνική επίθεση υπήρξε θυελώδης. Στις 15 Σεπτεμβρίου, οι άνδρες του Τσακαλώτου επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο του Ρίμινι, το οποίο κατέλαβαν μετά από τριήμερη μάχη. Ο δρόμος για το Ρίμινι ήταν ανοιχτός. Στις 4.30 το απόγευμα της 20 Σεπτεμβρίου, το δεύτερο τάγμα της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας ανέτρεψε τη γερμανική αντίσταση και τις πρωινές ώρες της 21 Σεπτεμβρίου εισήλθε πρώτος στο Ρίμινι, όπου ύψωσε την ελληνική σημαία στο Δημαρχείο της πόλης. Ακολούθησαν ευθύς αμέσως το πρώτο και το τρίτο τάγμα. Στις 7.30 το πρωί, ο Δήμαρχος του Ρίμινι παρέδωσε ανεφόρον την πόλη δια πρωτοκόλλου στον διοικητή του δεύτερου λόγου του τρίτου τάγματος, λοχαγό Μιχαήλ Αποστολάκη. Οι συνολικές απώλειες της ελληνικής ταξιαρχίας στις 9 ημέρες που διήρκεσε η μάχη του Ρίμινι ανήλθαν σε 116 νεκρούς και 316 τραυματίες. Ο διοικητής των συμμαχικών στρατευμάτων στην Ιταλία, Βρετανός στρατάρχης Χάρολντ Αλεξάνδερ, σε έκθεσή του με τον τίτλο «Οι σύμμαχοι στρατοί στην Ιταλία από τις 3 Σεπτεμβρίου 1943 μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 1944» σημειώνει για τη δράση της 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας τα εξής. Στις 20 Σεπτεμβρίου, έπειτα από πάλι χωρίς ελπίδα, εκαθαρίστηκε το Σαν Φορτουνάτο και στη διάρκεια της νύχτας οι Έλληνες υπό τη διοίκηση της 1ης Καναδικής Μεραρχίας εισήλθαν στο Ρίμινι. Ήμουν ευτυχής γιατί η επιτυχία αυτή είχε τόσο έγκαιρα λαμπρύνει τα πεπρωμένα της ηρωικής αυτής χώρας, που ήταν η μόνη μαχόμενη σύμμαχος στο πλευρό μας σε στιγμές ζωφερές, και γιατί μια νέα νίκη στην Ιταλία είχε προστεθεί στη δόξα που αποκτήθηκε στα βουνά της Αλβανίας.